Ο δίσκος είχε μια μεγάλη απήχηση και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τις συναυλίες για το καλοκαίρι. Τα επόμενα σου σχέδια ποια είναι? Θα βρεθώ στην Αθήνα να παρουσιάσω το δίσκο μαζί με τον μαέστρο μου, τον κλαρινατίστα, τον Καταλανό, τον Τζουλεμί. Θα βρεθούμε κάπου στα τέλη Μαΐου για να παρουσιάσουμε το δίσκο στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε στην Βαρκελόνη για να συνεχίσουμε με συναυλίες παρουσιάσεις του δίσκου. Πάρα πολύ ωραία. Παλιότερα έχει συνεργαστεί και με πάρα πολλούς εξαιρετικούς ηθοποιούς, όπως την Αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη και διάφορους άλλους, σωστά? Κάτι μου είχες πει στη Βολτίτσα προηγουμένως. Ξεκίνησα τραγουδώντας σε musicals. Είχα παίξει στη Μελωδία της Ευτυχίας κάνοντας το γιο της Αλίκης. Εγώ είχα δει τη Μελωδία της Ευτυχίας, το πιστεύεις? Είχες δει την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά? Δεν θυμάμαι, πάντως ήμουν μικρή και είχα έρθει με τους γονείς μου στην Αθήνα. Μόνο και μόνο γι' αυτό, για να δω την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ τότε έκανα το μεγάλο γιο. Έκανα μέχρι το 2003. Έπαιξα σε αρκετά musical παίζοντας και τραγουδώντας. Και παράλληλα είχα βγάλει και ήδη 2-3 δίσκους. Και από το 2003 πάλι. Και μετά ξεκίνησα να γράφω και μουσικές για το θέατρο. Πώς θα ήθελες έτσι να κλείσουμε τη συζήτησή μας, τη βόλτα μας? Μας ξενάκησες και πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Θα ήθελα να πω ότι η Βαρκελόνη έχει πολύ μεγάλη ιστορία και αξίζει τον κόπο να έρθετε και να την περπατήσετε και να την ανακαλύψετε. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία είχαμε περάσει.